Με γνώμονα τα διδάγματα από το φωνικό χτύπημα του Αγγέλαδου στο Αρκαλοχώρι στις 27 Σεπτεμβρίου, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Ρεθύμνου επικαιροποιούν τα σχέδιά τους, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα και συντονισμό σε ενδεχόμενο νέο χώρο των Ρίχτερ. Το παράδειγμα του Αρκαλοχωρίου λειτουργεί ως μπούσουλας για τις υπηρεσίες που καλούνται να εξειδικεύσουν το σχέδιο δράσης τους, προβλέποντας και την πιο μικρή λεπτομέρεια, την ώρα που στο Ρέθυμνο τα ετοιμόρυο πακτήρια της παλιάς πόλης και οι παθογένειες της νέας και της παραλιακής ζώνης δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Στην παλιά πόλη, και γι' αυτό είναι σοβαρό, που είναι αυξημένες πιθανότητες καταρρεύσεων, γιατί έχουμε έτοιμο όρο πακτήρια εγκατελειμμένα. Η κατάρρευση ενός κτηρίου μπορεί να αποτρέψει τη δυνατότητα να μπει είτε το πυροσβεστικό, είτε το ασθενοφόρο, ή να φύγουν οι ίδιοι άνθρωποι προς ασφαλή μέρη. Ακόμη και στη συντεταγμένη εκένωση ενός τμήματος της πόλης, δεν θα μπορεί να γίνει στο Δήμο Ρεθύμνου. Με ένα δρόμο διαφυγής και αυτός. Τι δρόμος, δεν είναι λεωφόρος, κατεφημισμόν είναι λεωφόρος Κουντουριώτη. Είμαστε τυχεροί που ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι έγινε μέρα, είπε με έμφαση στη συνεδρίαση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ο Μανώλης Παραβολιδάκης, προσθέτοντας πως οι συνθήκες και οι συνέπειες είναι διαφορετικές σε περιοχές της ενδοχώρας από ότι, για παράδειγμα, στο κέντρο του Ρεθύμνου. Εκείνο που προέχει τελικά σε αυτή την περίπτωση του σεισμού είναι η πρόληψη. Η πρόληψη όσον αφορά τον εντοπισμό ορισμένων χώρων που μπορούν να καταφύγουν οι πολίτες σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η επισήμανση όμως του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που επιχειρησιακά κατατάσσει το Ρέθυμνο στην κόκκινη ζώνη σε περίπτωση σεισμού προκαλεί έντονη ανησυχία, δεδομένου των δυσκολιών που υπάρχουν στην προσέγγιση περιοχών όπως το ιστορικό κέντρο, αλλά και στα σημεία διαφυγής που 9 στις 10 φορές είναι μπλοκαρισμένα. Και η τροτότητα του κτηρίου είναι πολύ αυξημένη στο Ρέθυμνο και η οικοδομική του κατάσταση είναι τέτοια που θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε μια περίπτωση σεισμού, και μιλάω για την πρόσβαση ή την απομάκρυνση των πολιτών. Πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε το πρόβλημα και στη νέα πόλη των διαφυγών. Ξέρετε, είχαμε τις εμπειρίες πρόσφατα και με μεγάλες βροχοπτώσεις και με μια φωτιά που είχαμε πριν λίγο καιρό. Η πόλη, όταν ο κόσμος βγαίνει άτακτα σε κατάσταση πανικού, μπλοκάρει πλήρως, με αποτέλεσμα δεν μπορούν πάλι να επέμβουν ούτε στη νέα πόλη τα σώματα ασφαλείας. Δεν έχει κεντρικούς οδικούς άξονες που να συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση την κυκλοφοριακή. Είναι δύο δρόμοι μέσα στον αστικό ιστό και ο ΒΟΑΚ. Τις επόμενες ημέρες, πέρα από τα διαδικτυακά σεμινάρια ετοιμότητας που θα γίνουν και στα σχολεία, τα οποία στο Ρέθυμνο θεωρούνται ασφαλέστατοι χώροι, οι Δήμοι καλούνται να φρεσκάρουν τα σχέδιά τους.